Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και φέτος, στην ένατη χρονιά των ταξιδιών. Φθινοπορεινή μας περίοδος ξεκινάει σήμερα με τον Αντώνη Χατζημοησία. Πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε τον Αντώνη εδώ, να μας μιλήσει για την έννοια της αγωνίας. Ο Αντώνης, για όσους δεν τον γνωρίζουν, έχει συμμετάσχει ξανά στο εργοτάξιο, νομίζω άλλες δύο φορές, ή μία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάθε φορά που είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει σε αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει, μαζί με τις εκδόσεις Ευρασία. Στο πολύ φιλόξενο λοιπόν καφέ ένα στην αυτή τη φορά θα ακούσουμε για την έννοια της αγωνίας. Ο Αντώνης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για όσους δεν το ξέρουν. Έχει στο ενεργητικό του πολλά έργα, έχει επιμεληθεί δύο τόμους στην αγγλική γλώσσα. Έχει ήδη γράψει ένα βιβλίο, θεωρείται το καλύτερο βιβλίο στα αγγλικά για τον Σάρτρ, για τη φιλοσοφία του Σάρτρ, για όποιον ενδιαφέρεται. Σήμερα λοιπόν που θα μας μιλήσει για την έννοια της αγωνίας, φαντάζομαι θα αγγίξει λίγα ζητήματα και από εκεί. Χωρίς περισσότερα λοιπόν λόγια από μένα, δίνω τον λόγο στον Αντώνη. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ τον Ομίλτο για την τιμητική πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά μου να συμμετέχω σε εκδηλώσεις του εργοταξίδου. Θα διαβάσω για περίπου 20 λεπτά ένα κείμενο το οποίο σχεδίασα με θέμα την έννοια της αγωνίας και ελπίζω να επιρρεί κάποια ερωτήματα, κάποιους προβληματισμούς, τους οποίους θα θίξουμε κατόπιν σε μια ανοιχτή συζήτηση. Okay. Όταν αποφάσισα να γράψω ένα κείμενο με θέμα την αγωνία, δεν είχα σαφή εικόνα του τι θα περιείχε. Διέθετα μια γενική γνώση για το είδος των θεωριών που θα μελετούσα, αλλά δεν κατήχα ένα καθορισμένο σχέδιο για το πώς θα εξελιχθεί η επιχειρηματολογία μου ή για το ποιο θα ήταν το συμπέρασμά της. Και έτσι αναδύθηκε σταδιακά μέσα μου μια ανησυχία, ώσπου περιήλθα σε μια κατάσταση αγωνίας. Το να εισέρχεται κάποιος σε μια θυμική κατάσταση ερμηνεύεται συνήθως με όρους ψυχικής διάθεσης. Ένα χαρακτηριστικό των ψυχικών διαθέσεων είναι η σταθερότητά τους. Οι διαθέσεις ανθίστανται στην αλλαγή. Η προφανή σταθερότητα των διαθέσεων ας μην εκλειφθεί ως απουσία ψυχικής δραστηριότητας. Στην κατάθλιψη μπορεί να βιώνουμε έντονη ανησυχία και στην εφορία υπερδιέγευση. Ωστόσο, το φαινόμενο των διαθέσεων αποτελεί πρόκληση για θεωρίες που αντιλαμβάνονται την θυμική εμπειρία ως αναγκαία συνδεδεμένη με τον εξωτερικό κόσμο. Η σύνδεση των εσωτερικών με τα εξωτερικά συμβάντα φέρει τον τίτλο της αποβλεπτικότητας. Κάθε νοητικό ενέργημα αποβλέπει, κατευθύνεται προς ή αναφέρεται σε κάτι εκτός της νόησής μας. Θεωρείται ότι οι διαθέσεις συγκροτούν ένα διακριτό τμήμα του ψυχικού πεδίου ακριβώς λόγω της αφουσίας οποιασδήποτε αποβλεπτικής σχέσης με τον εξωτερικό κόσμο. Η απουσία αποβλεπτικότητας, ωστόσο, αποζημιώνεται επαρκώς από την προτεραιότητα που απολαμβάνουν οι διαθέσεις έναντι άλλων νοητικών καταστάσεων. Η προτεραιότητα αυτή ισχύει καταρχάς σε γνωσιακό επίπεδο. Αν δεν προσεγγίσουμε κάτι ή κάποιον με την ορθή διάθεση, δεν θα μας αποκαλυφθεί όπως πραγματικά είναι. Επιπλέον, μια λυπημένη διάθεση μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη μας, επιβραδύνοντας τον συλλογισμό μας, οθώντας μας στο να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε κάποιες συνήθως αρνητικές λεπτομέρειες μιας κατάστασης. Η ψυχική εφορία φαίνεται πως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς επιτρέπει έναν πλούτο πληροφοριών να εισέλθει από τις αισθήσεις μας, ζωγραφίζοντας σε έντονα χρώματα και με αδρές πινελιές το κοινωνικό περιβάλλον μας. Η προτεραιότητα των διαθέσεων καταδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι καθορίζουν την έλευση αντίστοιχων συναισθημάτων. Εκεί ο παράδειγμα, το γεγονός πως όταν κάποιος είναι σε ευερέθιστη διάθεση, τίνει να θεωρεί πως τα λόγια των άλλων ενέχουν έμεσες προσβολές, προκαλώντας κατόπιν την αγανακτισμένη του αντίδραση. Οι σκέψεις αυτές οδηγούν αρκετούς στην άποψη ότι κάποιες διαθέσεις προείστανται της εμπειρίας μας, μορφοποιώντας το πλαίσιο της διάδρασής μας με τον κόσμο.
υφίσταται ένα μικρό σύνολο θεμελιωμένων διαθέσεων, η κατανόηση των οποίων θα μας αποκαλύψει σημαντικές αλήθειες για την ύπαρξή μας. Και πιθανόν καμία από τις διαθέσεις να μην είναι τόσο αποκαλυπτική για την ανθρώπινη μοίρα, όσο η διάθεση της αγωνίας. Θα προσφέρω κάποια κριτικά σχόλια για την ευστοχία των παραπάνω απόψεων. Το φαινόμενο της αγωνίας θέτει ορισμένα ιδιαίτερα ζητήματα που υπονομεύουν τις παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις των κλινικών καταστάσεων. Τα ζητήματα αυτά οφείλονται εν μέρη στο ότι δεν έχει κατανοηθεί ακόμη πώς ακριβώς η αγωνία σχετίζεται με το συναίσθημα του φόβου. Ο παραδοσιακός τρόπος διάκρισης μεταξύ των δύο αυτών φαινομένων, αγωνίας και φόβου, γίνεται με όρους χρονικότητας, γνωσιακότητας και αποβλεπτικής εστίασης. Η διαφορά στην χρονικότητα έγκυται στο ότι ο φόβος αφορά το παρόν, ενώ η αγωνία το μέλλον. Η άποψη αυτή ακούγεται εύλογη, αλλά δεν μπορεί να είναι κυριολεκτικά αληθής. Για τον απλό λόγο ότι ο φόβος συνιστά θυμική απόκριση σε αυτό που γίνεται αντιληπτό ως επερχόμενη βλάβη. Αν η βλάβη ήταν παρούσα, η αντίστοιχη θυμική κατάσταση δεν θα ήταν φόβος, αλλά πόνος. Το ίδιο ισχύει και για τον φόβο όχι της βλάβης, αλλά της απώλειας κάποιου αντικειμένου ή προσώπου που είναι σημαντικό για εμάς. Η χρονικά παρούσα θυμική απόκριση στην συντελεστήσα απώλεια είναι η λύπη, η συναισθηματική συντριβή, ενίοτε η αγανάκτηση, ίσως και η απορία, γιατί να συμβεί αυτό σε εμένα. Αλλά όχι ο φόβος ότι η απώλεια πρόκειται να συμβεί. Η γνωσιακή διαφορά μεταξύ των δύο φαινομένων έρχεται στο ότι ο φόβος χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα, ενώ η αγωνία από αβεβαιότητα. Θα συμφωνούσα ότι σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς περπατάμε σε έναν έρημο δρόμο, στην ξαφνική εμφάνιση ενός άγριου σκύλου, ή ενώ χαλαρώνουμε στην κάμαρά μας, στο άκουσμα ενός διαρρήκτη που προσπαθεί να εισβάλλει στο σπίτι μας, ο φόβος συνοδεύεται από μια προφανή επίγνωση του τι νιώθουμε. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις έμφοβων βιωμάτων που δεν εμφανίζονται γνωσιακά έτοιμες. Ο φόβος του σκοταδιού, λόγου χάρη, περιέχει μια εγγενή αβεβαιότητα, καθότι μπορεί να μην είσαι σίγουρος ούτε γιατί αισθάνεσαι όπως αισθάνεσαι, μα ούτε και τι ακριβώς είναι αυτό που αισθάνεσαι. Κάποια περιστατικά αγωνίας, αντιθέτως, μπορεί να συνοδεύονται από έλλειψη ηρεμίας ή ένα βίωμα υπερδιέγερσης που δεν σου αφήνει περιθώριο να αμφιβάλλεις για το τι είναι αυτό ακριβώς που νιώθεις. Πιθανόν, όταν κάποιοι θεωρητικοί μιλούν για την βεβαιότητα ή την αβεβαιότητα των θυμικών καταστάσεων, αναφέρονται όχι στην αυτεπίγνωση του τι νιώθουμε, αλλά στην επίγνωση του αντικειμένου της θυμικής εμπειρίας. Το ζήτημα αυτό μας οδηγεί στην έννοια της αποβλεπτικότητας ως ειδοποιώ διαφοράς μεταξύ ψυχικών διαθέσεων και συναισθημάτων. Θα εστιάσω σε αυτό το ζήτημα με στόχο να αποτιμήσω την ερμηνεία των διαθέσεων ως καταστάσεων που αποβλέπουν την πραγματικότητα με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της θυμικής εμπειρίας, ακόμη και όταν αισθάνεσαι ότι τίποτα δεν έχει νόημα, η ίδια η εμπειρία δεν στερείται νοήματος. Κάθε διάρκεια, θεωρητική, θετική ή αρνητική, φαίνεται πως έχει κάποια σημασία. Θα υποστήριζα ότι η σημασία των διαθέσεων είναι αμφίδρομη. Μία διάθεση δηλώνει κάτι για την ζωή του προσώπου που βιώνει την εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα δεικνύει μια αξιακή ποιότητα, θετική ή αρνητική, του περιβάλλοντος κόσμου. Η δείξη αυτή συνιστά είδος αποβλεπτικότητας και η επίκλησή της διαθέτει εξηγητική ισχύ, διότι μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη συναφή εμπειρία. Υπενθυμίζοντας τον γενικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει ένα άτομο, μας βοηθά να κατανοήσουμε την αγωνιώδη διάθεσή του. Αναφερόμενοι στον προσβλητικό τρόπο που τον αντιμετωπίζει το περιβάλλον του, καθιστά κατανοητή την ευερέθιστη διάθεσή του.
Συσχετίζοντας το βίωμα με τα σημαίνοντα στοιχεία μιας κατάστασης, η αποβλεπτικότητα μας επιτρέπει να καταλάβουμε γιατί το πρόσωπο βρίσκεται σε μία ορισμένη διάθεση. Και το επιτυγχάνει αυτό με το να καταδεικνύει γιατί είναι εύλογο για ένα πρόσωπο υπό ορισμένες συνθήκες να είναι σε μία ορισμένη διάθεση. Στην περίπτωση των διαθέσεων, μια τέτοια συστοιχία μοιάζει δύσκολο να υποστηριχθεί. Απαιτείται οπωσδήποτε κάποια προσπάθεια για να διατυπωθεί μια θεώρηση του αποβλεπτικού τους περιεχομένου που θα απέδιδε ορθά τη χαρακτηριστική υφή των ψυχικών διαθέσεων. Θα εξετάσω εδώ την πλέον δημοφιλή απόπειρα προς διορισμού του αντικειμένου που αποβλέπουν οι ψυχικές διαθέσεις. Η απόπειρα αυτή προσδιορίζει ως αντικείμενο των ψυχικών διαθέσεων ολόκληρο τον κόσμο. Η θεώρηση αυτή φαίνεται να ανταποκρίνεται στον σχεδόν κατακλυσμιαίο χαρακτήρα των διαθέσεων, στο γεγονός ότι διαπερνούν σύνολη την εμπειρία μας, καθώς εμποτίζουν θυμικά κάθε επαφή μας με την πραγματικότητα. Η αγωνία έχει περιγραφεί ως η κατεξοχήν διάθεση κατά την οποία βιώνω μία ολική έκλειψη των αξιών που διέπουν την επαφή μου με τους άλλους, έκλειψη η οποία προέρχεται από μία αποδέσμευση από την προσωπική ταυτότητα που έχω κατασκευάσει και η οποία τώρα φαίνεται ανίκανη να με βοηθήσει να προσανατολιστώ στο πεδίο των κανόνων, των αρχών ή των αξιών που δομούν την κοινωνική πραγματικότητα. Αυτή, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η νεοκατιανή άποψη για το πώς η αγωνία υπονομεύει τρόπον τεινά την διάδρασή μας με ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει επίσης και μια αμιγώς υπαρξιστική εκδοχή αυτής της προσέγγισης. Κατά την αγωνία, ο κόσμος βυθίζεται σε μια απουσία νοήματος. Η απειλή δεν έρχεται από κάτι πρόχειρο ή παρευρισκόμενο, αλλά ίσα-ίσα από το ότι όλα τα πρόχειρα και παρευρισκόμενα όντα δεν μου λένε πια τίποτα. Στα όντα που με περιβάλλουν δεν υπάρχει πια καμιά σύμπλεξη. Ο κόσμος μέσα στον οποίο υπάρχω έχει καταποδιστεί μέσα στην έλλειψη σημαντικότητας και έτσι ο διανοιγόμενος κόσμος μπορεί να απελευθερώσει όντα μόνο με τον χαρακτήρα της μη σύμπλεξης. Όλα αυτά βέβαια είναι Heidegger. Okay. Τόσο η νεοκαντιανή όσο και η χαντεγκεριανή θεώρηση μας προσφέρουν σημαντικές ιδέες για την φαινομενολογία των διαθέσεων. Ωστόσο, αν ληφθεί κυριολεκτικά η άποψη ότι το αποβλεπτικό αντικείμενο των διαθέσεων είναι ολόκληρος ο κόσμος, η άποψη αυτή δεν μπορεί να ευσταθεί. Καταρχάς, ο ισχυρισμός ότι μια ορισμένη διάθεση συνιστά μια ψυχική κατάσταση όπου ολόκληρος ο κόσμος βιώνεται ως κενός νοήματος, ακούγεται, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ως περιγραφή της κατάθλιψης, μάλλον, παρά της αγωνίας. Η αίσθηση της αποδέσμευσης από την πραγματικότητα ή η αποτυχία ανακάλυψης κάποιου στόχου που αξίζει να επιδιώξεις, όχι επειδή κάτι άλλο σου έρχεται την προσοχή, αλλά επειδή τίποτα δεν εγείρει πλέον το ενδιαφέρον σου, συνιστά εξίσου, αν όχι περισσότερο, χαρακτηριστικό μιας καταθλιπτικής παρά μιας εναγώνιας διάθεσης. Θα πρέπει να διακρίνουμε τα εμφανή στοιχεία μιας διάθεσης, όπως είναι ένα σύμπτωμα, το οποίο συγκροτεί την τυπική όψη της κλινικής εικόνας μιας μακροχρόνιας διάθεσης. Από μια συνυπάρχουσα επιπλοκή, η οποία δηλώνει μια επιπλέον διαταραχή της διάθεσης. Η ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών διαταραχών ονομάζεται συνοσηρότητα. Η αγωνία και η κατάθλιψη παρουσιάζουν όντως υψηλή συνοσηρότητα, η οποία ερμηνεύεται εν μέρη από τις κοινές αρνητικές επιπτώσεις τους, όπως η φαινομενικά απρόκλητη ένταση, η χρόνια ανησυχία και η ευερέθιστη διάθεση. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία της μίας διάθεσης που δεν είναι κοινά με στοιχεία της άλλης. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από ανειδονία, την πλήρη απουσία γνήσιας ευχαρίστησης. Ενώ ένα πρόσημο,
εκπρόσωπο σε αγωνία μπορεί να εκδηλώνει ενεργητικότητα, ακόμη και αιμονική φροντίδα για κάτι που το απασχολεί. Είναι σημαντικό, συνεπώς, όταν εκφέρεται η άποψη ότι η αγωνία είναι μια αποβλεπτική κατάσταση που κατευθύνεται προς τον κόσμο, η σύλληψη του κόσμου να διατυπώνεται με τρόπο που να αποδίδει τα διακριτά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διάθεσης, αναδεικνύοντας πώς ακριβώς εμφανίζεται ολόκληρος ο κόσμος ενώπιον του οποίου το άτομο αισθάνεται αγωνία. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι γενικότεροι λόγοι για να είμαστε σκεπτικοί απέναντι στην υπόθεση ότι πρέπει να ερμηνεύσουμε όχι μόνο την αγωνία, αλλά οποιαδήποτε διάθεση, ώστε να κατευθύνεται προς ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτον, η υπόθεση χρησιμοποιεί μία έννοια, ολόκληρος ο κόσμος, που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Δεν είναι σαφές αν προσκαλούμαστε να σκεφτούμε τον κόσμο ως μία μέγιστα περιεκτική κατάσταση που περιλαμβάνει όλες τις άλλες ή ως ένα αντικείμενο που έχει τα πάντα εντός του, εκτός από τον εαυτό του ή ως την ολότητα των φαινομένων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα πλέγμα πρακτικών αλληλοαναφορών. Βασικά, Ράμσεϊ, Ράσελ και Χάιντεγκερ. Δεύτερον, η υπόθεση έχει εξαιρετικές απαιτήσεις για τις αντιληπτικές ικανότητες των ανθρώπων. Μια θυμική διάθεση που κατευθύνεται κυριολεκτικά προς ολόκληρο τον κόσμο προϋποθέτει την ικανότητα σχηματισμού αναπαραστάσεων με τρόπο που υπερβαίνει κατά πολύ τον προοπτικό, τμηματικό και περιορισμένο χαρακτήρα πρόσβασης του ανθρώπου στην πραγματικότητα. Τρίτον, ακόμη και αν μπορούσαμε να επιλύσουμε τα ανωτέρα προβλήματα, η πρόταση ότι οι διαθέσεις κατευθύνονται αποβλεπτικά προς τον κόσμο αποτυγχάνει να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών θυμικών φαινομένων. Το να είσαι εξοργισμένος με ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι μία θυμική διάθεση, αλλά είναι εξαιρετικά έντονο συναίσθημα. Τα προβλήματα αυτής της προσέγγισης πάντως δεν συνεπάγονται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη θυμική διάθεση ως μια αμυγός εσωτερική υπόθεση. Η αγωνία, όπως και κάθε άλλη θυμική εμπειρία, δεν είναι ασύνδετη με ό,τι συμβαίνει στον εξωτερικό κόσμο. Ούτε αποτελεί ένα αδρανές κομμάτι του νοητικού μηχανισμού που μπορεί να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί κατά βούληση. Έγκυται, μάλλον, στο πώς ολόκληρος ο εαυτός μας βιώνει την πραγματικότητα, αποκρινόμενος σε μία κατάσταση. Ως τώρα, έχω αναφερθεί στην αγωνία ως να επρόκειτο για μία και μοναδική κατάσταση. Υπάρχουν όμως πολλά φαινόμενα που φέρουν τον τίτλο της αγωνίας και τα οποία συνήθως ορίζονται με αναφορά στις πιο οξείες εκδοχές τους, ως μορφές ψυχικής δυσλειτουργίας. Έχουμε την διαταραχή πανικού, συνοδευόμενη ενίοτε από αγοραφοβία. Αγωνίες που προκαλούνται από συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τα ύψη, οι ενέσεις ή η περίκλειστη χώρη. Έχουμε αιμονικές διαταραχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την επανεμφάνιση παρεμβατικών σκέψεων και επαναληπτικών ιδιόρυθμων τρόπων συμπεριφοράς. Και έχουμε βέβαια την μετατραυματική διαταραχή άγχος, που εμπεριέχει μια εξαιρετικά δυσάρεστη αλλά εμένουσα αναβίωση αποθετικών γεγονότων, ακολουθούμενη από φοβική αντίδραση σε φαινομενικώς άσχετα τα μεταξύ του συμβάντα. Ας σημειωθεί ότι οι ανωτέρω κατηγορίες παρουσιάζουν την αγωνία μέσω των διαταραχών της. Στην πραγματικότητα έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο στην τρέχουσα συζήτηση να σκεφτούμε την αγωνία ως οτιδήποτε άλλο από μια μορφή διαταραχής. Η έμφαση στην παθολογική φύση της αγωνίας οφείλεται ίσως στην μέρημνα ανάπτυξης θεραπευτικών προσεγγίσεων. Θεραπευτικά συναφής είναι και η απόπειρα περιχαράκωσης κάθε αγωνιώδους εμπειρίας γύρω από κάποιο ερέθισμα, εστιάζοντας λόγου χάρη στην αποφυγή των ανελκυστήρων
ή στην διαρκή αναβολή του ραντεβού σου με τον οδοντίατρο, ο θεραπευτής μπορεί να απαλύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωστόσο, αυτού του τύπου οι θεραπευτικές θεωρήσεις εγείρουν κατά την άποψή μου κάποιες μεθοδολογικές ανησυχίες. Αφενός, δεν είναι σαφές αν αυτό το οποίο αντιμετωπίζεται είναι η ίδια η αγωνία ή κάποια από τα πρόδειλα συμπτώματά της. Αφετέρου, δεν είναι προφανές αν αυτό στο οποίο εστιάζουν οι ανωτέρω θεωρήσεις είναι η ίδια η αγωνία και όχι επιμέρους περιπτώσεις φόβου, όπως ο φόβος περιορισμού των κινήσεών μας, στην περίπτωση των ανελκυστήρων, ή ο φόβος του φυσικού πόνου, στην περίπτωση της επίσκεψης στον οδοντίατρο. Μπορούμε ευχαρίστως να αποδεχτούμε την άποψη πως όταν είναι επιτυχής, η συνεχής αγωγή θεραπεύει έναν ορισμένο φόβο. Τούτο όμως δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φωτίζει και τη φύση της αγωνίας. Η άποψη ότι η αντιμετώπιση του φόβου επιλύει ακολούθως και το φαινόμενο της αγωνίας αρρύεται από την παραδοχή ότι υφίσταται απόλυτη συνέχεια μεταξύ φόβου και αγωνίας με όρους κάποιας ποσοτικής μεταβλητής, όπως η χρονική διάρκεια ή η φαινομενολογική ένταση. Αυτή η παραδοχή όμως είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς συσκοτίζει την ιδιαιτερότητα του βιώματος της αγωνίας. Σκεφτείτε τον ήλιγο που νιώθω στο μπαλκόνι ενός υψηλού κτηρίου. Η αγωνία που βιώνω κατά τον ήλιγο μπορεί να είναι φαινομενολογικά πολύ εντονότερη και διαρκέστερη από ένα στιγμιαίο αίσθημα φόβου που περνά αμέσως μόλις διαπιστώσω ότι ο παγκελωτός φράχτης που με περιβάλλει είναι σταθερός. Αυτό που καθιστά το βίωμα του ήλιγου ένα αγώνιο για κάποιον δεν είναι μήπως πέσει επειδή θα χαλάσει ο φράχτης, αλλά μήπως το επόμενο δευτερόλεπτο αποφασίσει να ρίξει ο ίδιος τον εαυτό του στο κενό. Σκεφτείτε επίσης το παράδοξο της αγωνίας που εγείρεται εν σχέση με ένα παρελθόν συμβάν. Και εδώ επανερμηνεύω ένα εξαιρετικά οικείο παράδειγμα. Αντικρίζοντας σήμερα την Σόχα, ο χαρτοπαίχτης που την περασμένη εβδομάδα είχε πάρει την απόφαση να μην ξαναπιάσει τράπουλα στα χέρια του, βιώνει αγωνία όχι επειδή φοβάται για το τι θα συμβεί γενικά καθώς προχωράει η νύχτα, ούτε επειδή έχει ξεχάσει το γεγονός της παρελθούσας απόφασής του, αλλά ακριβώς επειδή αναγνωρίζει την απόφασή του ως ένα γεγονός του παρελθόντος, η επίκληση του οποίου δεν μπορεί τώρα κατά μαγικό τρόπο να τον κάνει να απέχει απόψε από το παιχνίδι. Ο χαρτοπαίκτης εκλιπαρεί την παρελθούσα απόφασή του να έρθει να τον σώσει. Και η αγωνία είναι η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι κανένα παρελθόν γεγονός, ούτε καν ένα δικό του παρελθόν ψυχικό γεγονός, δεν μπορεί να αναλάβει τη δική του ευθύνη και να επιλύσει εδώ και τώρα το δικό του πρόβλημα αντί για αυτόν. Παραδείγματα όπως αυτό του χαρτοπαίκτη που θα ήθελε να μείνει πιστός στην απόφασή του ή του πατέρα που για να επιβεβαιώσει την πίστη του πρόκειται να θυσιάσει ότι το πολυτιμότερο έχει τον ίδιο του τον ιό ή του στοχαστή που έρχεται ενώπιον του θανάτου ως της μόνης αναπόφευκτης προσωπικής δυνατότητας. Έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά από φιλοσόφους που προσπαθούν να τονίσουν την αποκαλυπτική δυνατότητα ορισμένων εξαιρετικών συμβάντων του ανθρώπινου βίου. Ωστόσο, η αγωνία, κατά την άποψή μου, είναι σημαντική επειδή διατρέχει στιγμές του συνηθισμένου καθημερινού μας βίου. Σκεφτείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν και ελάχιστα διερευνημένη κατηγορία της πρέπουσας κλινικής ταξινόμησης. Την γενικευμένη αγωνιώδη διαταραχή, αυτό που γενικά αποκαλούμε free floating anxiety. Ο όρος αναφέρεται στην χρόνια υπερβολική
και ανεξέλεγκτη η ανησυχία για ένα πλήθος φαινομενικά ασύνδετων γεγονότων ή περιστατικών. Συμπτώματα αυτής της διαταραχής, οποία υποθέτω κανείς μας δεν έχει βιώσει, περιλαμβάνουν την έλλειψη ηρεμίας, το αίσθημα υποφόσκουσας έντασης, το να αισθάνεσαι συχνή κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης όταν διαβάζεις, μυϊκή ένταση, δυσκαμψία και έλλειψη πραγματικά ικανοποιητικού ύπνου. Τα φαινόμενα αυτά ανθίστανται σε μια αναγωγική διάγνωση, διότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ένα αποκλειστικό ερέθισμα, ένα αποκλειστικό πρόβλημα εν σχέση με το οποίο γύρεται η αγωνία. Μόλις η θεραπεία εστιάσει στην επίλυση ενός προβλήματος, προκύπτει μια νέα εναγώνια εμπειρία προς κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι η απουσία ουσιαστικής προόδου σε αυτό το πεδίο έγκυται στην επιμονή να προσανατολίζεται η διάγνωση στη σχέση του υποκειμένου με κάποιο εξωγενές πρόβλημα, παραβλέποντας τη σχέση του υποκειμένου με τον ίδιο του τον εαυτό. Συμπερασματικά. Η αγωνία μοιάζει αντιπαραγωγική. Σε πολλές περιπτώσεις το βίωμα της αγωνίας δεν είναι απλώς δυσάρεστο. Συνιστά επίσης μια πηγή σοβαρών δυσκολιών για την επίτευξη ενός ορισμένου στόχου. Αλλά σε αυτό ακριβώς νομίζω ότι έγκυται η στρατηγική της αξία. Η αγωνία είναι μια μορφή θυμικής χρονοτριβής ή αναβλητικότητας, η λειτουργία της οποίας είναι να διαταράσει την φυσιολογική εκδίπλωση των γεγονότων, υπηρετώντας έτσι την επιθυμία, την συχνά παράλογη επιθυμία, ότι ένα προσεχές συμβάν θα αποφευχθεί, είτε επειδή τελικά δεν θα πραγματοθεί, είτε επειδή θα πραγματοθεί ενώ εμείς θα έχουμε εντωμεταξύ απαλλαγή από την υποχρέωση να το πραγματώσουμε, αφήνοντας, όπως λέμε, τα γεγονότα να πάρουν τον δρόμο τους, καθώς εμείς έχουμε δίχως κόστος απομακρυνθεί από τη σκηνή. Η θέση αυτή μπορεί να διατυπωθεί με αναφορά στον κανονιστικό χαρακτήρα της προσωπικής ταυτότητας. Ο καθένας από εμάς προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον, επαγγελματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, υπό το φως των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει τόσο εναντί του κόσμου, όσο και απέναντι στον εαυτό μας. Είναι ως εάν να δίνω συνεχώς ένα ραντεβού με μία εικόνα του εαυτού μου, στο τέλος αυτής της ώρας, αυτής της μέρας ή αυτού του μήνα. Η αγωνία, αν θέλετε, είναι η ανίποτη ανησυχία ότι μπορεί να χάσω το ραντεβού, όχι επειδή κάτι με εμποδίζει, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω πλέον να συναντήσω τον εαυτό μου εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Χατζημοϊσέ για την σύγκριση αυτή. Μπορώ να φέρω. Ελεύθερα. Μη σε κρατάς αγωνία. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια παρέμβαση, βεβαίως, απλά να έχουμε το χέρι για να μπορώ εγώ να ξέρω τον χρόνο με τον Ιωνίμο. Μισό λεπτό να σας δώσουμε το μικρόφωνο μόνο, για να ακούγεστε παντού. Ναι. Θέλω να κάνω πρώτα μια ερώτηση και μετά να κάνω μια παρέμβαση. Η παρέμβαση έχει σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα, γιατί είμαι ψυχίατρος. Η ερώτηση είναι, ποιον όρο μεταφράζεται ως αγωνία στα αγγλικά? Γιατί ο όρος αγωνία στα ελληνικά, η έννοια μάλλον αγωνία στα ελληνικά, έχει πολύ μεγάλο εύρος και πλουτό και ποικιλία. Και δεν μεταφράζεται, κατά τη δική μου άποψη, δεν αποδίδεται με μία λέξη στα αγγλικά, αλλά με πολλές. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχουν τρεις κύριοι όροι, anxiety, anguish και angst. Ως αμυγής μεταφορά του συναφούς γερμανικού όρου. Κάθε ένας από αυτούς τους όρους έχει διαφορετικές συνδηλώσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι... Υπάρχει και η λέξη άγωνη. Και η λέξη άγωνη, πολύ σωστά. Ναι, η λέξη άγωνη. Τώρα, κάθε ένας από αυτούς τους όρους έχει τη δική του ετυμολογική ιστορία.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς πρωτοεμφανίζεται στις λατινικές γλώσσες η συναφή ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταρχάς κάποιες μεταφράσεις του βιβλίου «Τη Natura Hominis» του Νεμέσιου από τη Συρία, κείμενο του 4ου αιώνα, το οποίο τον 12ο συναντάται σε δύο μεταφράσεις, αφενός ως αγωνία, στα λατινικά, και αγκουστία, από άλλους μεταφραστές. Είναι της αγκουστίας, θα οδηγήσει κατόπιν κάποιους ύστερους μεσαιωνικούς φιλοσόφους να δώσουν έμφαση στην φυσιολογική διάσταση του φαινομένου. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες πραγματείες που εστιάζουν στο πώς αλλάζει η συχνότητα της αναπνοής, η σύστηξη στην περιφέρεια του λάριγγα, τι συμβαίνει με το μυοσκελετικό προφίλ του ατόμου το οποίο βιώνει αυτή την αγκουστία. Ο όρος θα εμπεδωθεί τελικά στην σύγχρονη ευρωπαϊκή βιβλιογραφία μέσω της υιοθεσίας του Angoisse ως μετάφρασης του χατεγκυριανού Angst. Το Angoisse θα λάβει και ο Merleau-Ponty, ο Sartre, ο Marcel και άλλοι Γάλλοι διανοητές. Οι αντίστοιχες μεταφράσεις γερμανικών κειμένων του Heidegger και του Jaspers θα υιοθετήσουν τον όρο anxiety αρχικά. Τα πράγματα θα περιπλακούν όταν αρχίζουν οι Άγγλοι να μεταφράζουν Kierkegaard. Διότι ο Kierkegaard ουσιαστικά χρησιμοποιεί το Angest, το οποίο είναι μια παραφορά του Angst, πώς μεταφράζουμε τον όρο του Kierkegaard. Όπως ξέρουμε, η καθιερωμένη απόδοσή του είναι anxiety. The concept of anxiety είναι ο τρόπος που υποταμεί. Το οποίο μην πάρετε δικά μας. Το οποίο είναι το ελληνικό άγχος. Το οποίο είναι το ελληνικό άγχος. Τώρα, εδώ... Είναι διαφορετικό από την αγωνία. Είναι διαφορετικό από την αγωνία, απλά στον Kierkegaard, που είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πώς πρέπει να ερμηνευτεί τα όσα λέει ο Kierkegaard. Έχουμε μία διάσταση αμφισημίας, την οποία αρκετοί υπαρξιστές θέλησαν να επεκτείνουν και ίσως να επανερμηνεύσουν με τρόπους που πιθανόν να μην ήταν στον ίδιο το νου του Kierkegaard όταν εισηγεί το αυτή την λέξη. Τώρα, όσον αφορά το ψυχιατρικό πλαίσιο διαμάχης, εννοείται ότι δεν είμαι ειδικός. Δεν το έτσι, ναι. Θα ήθελα όμως να πούμε δύο κουβέντες. Ναι, και θα ήταν ενδιαφέρον, ως πιο ειδήμον βεβαίως από μένα, να δούμε κάποια στιγμή, ή να μας πείτε εσείς, για την συναφή μετάβαση στο DSM, γιατί συνέβησαν κάποιες αλλαγές στη δεκαετία του 80, του 90, και πώς αυτό κατόπιν επηρεάζει και την θεραπευτική προσέγγιση στην τρέχουσα πρακτική. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Όπως δείτε. Ευχαρίστω όποτε θέλετε. Δεν είμαι όμως έτοιμος να την κάνω τώρα. Ήθελα να πω ότι εγώ δεν καλύφθηκα, δηλαδή δεν καλύφθηκα όχι επειδή εσείς δεν μπορέσατε να με καλύψετε. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη μεταφορά αυτής της λέξης, τουλάχιστον όσον αφορά στα αγγλικά τα οποία γνωρίζω. Πρώτα-πρώτα, όπως την αναφέρατε εσείς, στην αγωνία, ήταν πάντα ή σχεδόν πάντα ένα σύμπτωμα, μία ψυχοπαθολογία. Η αγωνία, όπως την αναφέρουμε στην ελληνική γλώσσα, έχω αγωνία, ας πούμε, αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο ή έχω αγωνία τι θα δείξει η εξέταση έμαθος που έκανα. Αυτή η αγωνία δεν έχει να κάνει με... Καταρχήν έχει να κάνει με γεγονότα που δεν γίνανε και περιμένουμε κάτι να γίνει, το οποίο αν είναι ευνοϊκό θα αρθεί πλήρως ο φόβος, αυτό το δυσάρεστο συνέστημα. Αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου ψυχοπαθολογία, δηλαδή δεν μπορεί να είναι αντικείμενο του ψυχιάτρου αυτό, ενώ οι περιπτώσεις αγωνίας όπως το free floating, anxiety, οι διαλυπτικές διαταραχές που αναφέρατε κλπ. Είναι. Πολλές από αυτές που αναφέρατε ως αγωνίες, στην ψυχιατρική τις λέμε φοβίες.
δεν είναι η αγωνία μήπως εξωσόρισε, είναι η κλειστοφοβία και ούτω καθεξής. Είναι η ύψοφοβία, είναι η ακροφοβία, αυτό που λέτε. Βέβαια εκεί είχε, πραγματικά έχει χώρος, ειδικά στην ακροφοβία, μήπως εγώ κάνω το βήμα, εκεί υπάρχει και η αγωνία. Λοιπόν, άμα θέλετε κάτι άλλο εσείς, εγώ αυτά. Ωραία. Ας το χρησιμοποιήσω αυτό για να εμβαθύνω σε ένα σημείο το οποίο δεν τόνισα στην παρουσίαση αυτή. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ φοβικών φαινομένων και αγωνίας, πέραν του εάν θεωρήσουμε ορισμένες περιπτώσεις αγωνίας παθολογικές ή μη. Και η διαφορά έχει στο εξής, ότι όταν ενέχεται ένα εναγώνιο συνέστημα, τίθεται υπό αμφισβήτηση από εμένα τον ίδιο, ο εαυτός μου, κατά πόσον θα επιτύχω, θα καταφέρω, θα δώσω την ορθή απάντηση, θα ανταπεξέλθω σε ένα έργο που έχω αναλάβει. Αυτή η διάσταση της αυτοαξιολόγησης, είτε γίνεται συνειδητά είτε μη συνειδητά, είναι μέρος του προφίλ της αγωνίας, χωρίς αυτό να την καθιστά προβληματική. Στο μέτρο που ο κίνδυνος ή η απειλή είναι αμιγώς εξωγενής, νομίζω ότι ο ευρύς όρος που θα καλύπτει όλα τα συνεχή φαινόμενα θα είναι ο φόβος και τα παρεπόμενά τους, όλες τις ποικιλίες του. Αυτή είναι η άποψή μου. Το μικρόφωνο μου, να σου δώσω μια ακούση και πάλι. Δεν έπρεπε να πάρω τώρα τον εγώ. Περισσότερο θα θέλω να ακούσω τους ακροατές, τους συνακροατές της εισήγησης του κ. Χατζημοϊσή. Εγώ προσωπικά, επειδή ο Σάρτρ ήταν συνδεδεμένος με τα νεανικά μας διαβάσματα της φιλοσοφίας, είχα την ιδέα ότι θα μας μιλούσατε για την αγωνία έτσι όπως είναι ο Χάιντεγκερ, ο Σάρτρα, ο Κίνγκερ, για να δούμε αυτές τις διαφορές στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν. Εσείς όμως πήγατε περισσότερο σε ένα θέμα διάθεσης ως αντικείμενο ψυχιατρικής ανάλυσης. Δεν ξέρω δηλαδή η φιλοσοφία αν είχε καθόλου παίξει ένα ρόλο στη δική σας την προσέγγιση. Βέβαια είπατε ότι υπάρχει μια αναφορά στα Χάιντεγκεριανά. Αλλά... Ωραία. Κοιτάξτε. Η έννοια της αγωνίας με απασχολεί ως μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου που αφορά την φαινομενολογία αυτού που στα αγγλικά ονομάζουμε moods. Ωραία. Όπως γνωρίζετε, σε αντίθεση με τον όρο emotion, που συναντάται σε παραλλαγές στις περισσότερες λατινογενείς γλώσσες, ο όρος mood έχει διαφορετικές εκφράσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι Γάλλοι μιλάνε για ημέρ, οι Γερμανοί για Stimmungen ή για Laugen. Αντιστοίχως οι υπόλοιπες γλώσσες. Προσπάθησα να κατανοήσω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Σημείο αναφοράς είναι οι ενότητες 28-30 που είναι και χρόνος. Δηλαδή ξεκινάμε από αυτό. Γιατί ξεκινάμε από αυτό, διότι ο Χάιντεγκερ στην απόπειρά του να ανατρέψει την καρτεσιανή επιστημολογία, θέτοντας ως προϋπόθεση την άποψη ότι ουδέποτε είμαστε ungestimmt, ουδέποτε είμαστε χωρίς αυτό το οποίο ονομάζουμε διάθεση, οδηγείται σε μια διαφορετική οντολογικού είδους επιχειρηματολογία. Η βεβαιότητά μας ότι υπάρχουμε πιστοποιείται στις διαθέσεις μας. Και μία από τις Grundstimmung είναι η Angst, είναι η αγωνία. Η προσέγγιση του Χάιντεγκερ, πέρα από το πόσο επηρέασε τη μετέπειτα συζήτηση, είναι πολύ σημαντική γιατί θέτει το εξής πρόβλημα. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία εντός της φιλοσοφίας του νου
Η αγωνία συναντάται σχεδόν πάντα ως ένα emotion. Εάν αντιληφθούν την αγωνία ως ένα emotion, το επόμενο ερώτημα είναι ποιο είναι το intentional object αυτού του emotion. Επειδή εκεί αρκετοί θεωρητικοί αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, δεν είναι πάντα εύκολο να πούμε ποιο είναι ακριβώς το αποβλεπτικό αντικείμενο της αγωνίας. Είτε καταφεύγουν σε κάποιες υποθέσεις, όπως μία από αυτές είναι αυτή που έδειξα, ότι το αντικείμενο της αγωνίας, είτε της θετικής, ας πούμε όταν είμαι σε ανίποτη ευθυμία, είτε όταν είμαι σε αγωνία ή κατάθλιψη, είναι ολόκληρη η πραγματικό, ο κόσμος. Υπάρχουν και άλλες απόψεις που δεν συζήτησα. Εάν ακολουθήσουμε πάντως αυτή την άποψη, συμβαίνει το εξής. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία ως ένα είδος πρακτικής ανησυχίας, για την αντιμετώπιση του οποίου μπορεί άμεσα να συμβεί εάν καλύψουμε ένα πληροφοριακό κενό. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό το οποίο καθιστά την αγωνία διακριτή ως θυμικό φαινόμενο είναι ότι υπάρχει ένα uncertainty το οποίο μας βασανίζει, οπότε το μόνο το οποίο χρειάζεται είναι περισσότερα data και μόλις δώσουμε στον ασθενή τα data όλα θα πάνε καλά. Αυτό πρακτικά δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να το δούμε απλά και συστηματικά. Ως φιλόσοφος δεν έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, δεν είμαι θεραπευτής. Θεωρώ όμως ότι ενδυολογικά έχουμε πρόβλημα. Τώρα, θα πρέπει να πάμε είτε πίσω από τον Χάιντεγκερ, δηλαδή στον Κίλκεγκορ, είτε μετά τον Χάιντεγκερ στον Σάρτρ. Τώρα, μπορώ να συνεχίσω να μιλάω πολύ για πολύ, αλλά ας την προχωρήσουμε. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η οριοθέτηση του προβλήματος των Κίλκεγκορ. Γιατί ο Κίλκεγκορ, όπως γνωρίζουμε, δεν τα γράφει όλα αυτά για να πάρει προαγωγή. Δεν έχει ένα αμυγός ακαδημαϊκό κοινό στο νου του. Άλλωστε, το βιβλίο του «Η έννοια της αγωνίας» έχει έναν υπότιτλο. Ο υπότιτλος είναι «Ένας απλός ψυχολογικά προσανατολισμένος στοχασμός για το πρόβλημα του προπατορικού αμαρτήματος». Εντάξει. Λοιπόν, και γι' αυτό αναλώνει τις δύο πρώτες ενότητες να μιλάει για το βιβλίο 2 και 3 της Γενέσεως. Τι είναι το ενδιαφέρον στο Κίκερκορ και γιατί επηρέασε τόσο πολύ άθεους στοχαστές? Γιατί ο Κίκερκορ αντιλαμβάνεται πρώτος πώς αυτό το ζήτημα αποτελεί το κλειδί κατανόησης της ανθρώπινης ελευθερίας. Και κατανοώντας την ανθρώπινη ελευθερία, αποκαλύπτεται αυτό το οποίο απασχολεί τον Κίκερκορ, που είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς είναι δυνατή η αμαρτία. Ο Κίκερκορ θεωρεί ότι χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει αμαρτία. Από την άλλη, ο Αδάμ και η Εύα υποτίθεται ότι μέσα στην αφέλεια και την αγνότητά τους δεν θα έπρεπε ποτέ να κάνουν το ατόπιμα. Τι συμβαίνει? Η αγωνία έρχεται να δώσει μία απάντηση σε αυτό. Γιατί στον Κίκερκορ η αγωνία αφορά το τίποτα, το nichts, το μηδέν. Αυτό το βίωμα του μηδενός είναι το σημείο που θα γίνει το άλμα αρχικά προς την αμαρτία και κατόπιν προς την ωριμότητα. Οπότε... Ωραία, βέβαια, έχουμε το προζέ, έχουμε την προβολή, το σχέδιο, το έργο, μέσω του οποίου, μάλλον μέσω της δέσμευσής μας στο οποίο αποκτούμε ταυτότητα. Και εν απουσία του οποίου δεν είμαστε πραγματικά πρόσωπα. Και η αγωνία είναι ακριβώς το βίωμα του ότι δεν υπάρχουν συνταγές. Δεν υπάρχουν έτοιμα σχέδια. Είμαστε υπεύθυνοι για το σχέδιό μας, ακριβώς. Παναγιώτη, ναι. Μισό λεπτό να σου δώσω το μικρό. Τον φιλόσοφο έναντι του απλού θρησκευτικού στοχαστή. Κάνω χρήση της κακίας που έχει γράψει ο Χάιντεγκερ για τον Κίρκεγκορ. Και
Θα ήθελα λίγο να επιμείνω και να σε παρακαλέσω να επαναδιατυπώσεις τους βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρείς ότι όλη αυτή η χαϊντεγεριανή περιγραφή της αγωνίας, αναφέρομαι περισσότερο στο τι είναι μεταφυσική, που πηγαίνει νομίζω ένα βήμα πέρα από το «Είναι και χρόνος», γιατί αυτό θεωρείς ότι δεν πρέπει να αποτελέσει βάση συζήτησης και προσέγγισης του θέματος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκεί κάνει αυτό που ο γιατρός μας προηγουμένως είπε, ότι νομίζω ότι απευθυνόταν στους φιλοσόφους γενικώς, πείτε μας γιατί ακριβώς μιλάτε. Εκεί ο Χάιντεγκερ το κάνει αυτό. Κάνει τη σαφή διάκριση αγωνίας και φόβου. Ο φόβος είναι πάντα για κάτι συγκεκριμένο και ενώπιον ενός συγκεκριμένου. Στην αγωνία δεν υπάρχει ποτέ αυτό το συγκεκριμένο. Είναι ενώπιον, είναι γιανά, αλλά ποτέ αυτό το συγκεκριμένο. Επομένως η αγωνία δεν είναι φόβος. Η αγωνία επίσης νομίζω ότι δύσκολα εκεί μπορεί να ταυτιστεί κάποια στιγμή, κάτι δύο είπες, αν το κατάλαβα καλά, με μία μόνιμη παθολογική καταθλιπτική κατάσταση. Ο Χάιντεγκερ αντιθέτως τονίζει εκεί ότι η αγωνία είναι κάτι στιγμιαίο. Και επίσης αφορά τον κόσμο στην ολότητά του πράγματι, αλλά με έναν τρόπο έμεσο. Η αγωνία είναι αγωνία ενώπιον του μηδενός, όπου τι είναι το μηδέν, είναι η κατάρρευση κάθε νοήματος του συνόλου των όντων που μας περιβάλλουν, και με αυτόν τον τρόπο είναι αποκαλυπτική της ολότητας των όντων, τα οποία μας αποκαλύπτονται ως έχοντας απολέσει κάθε σημασία και συσχέτιση μεταξύ τους και κυρίως με εμάς. Προσωπικά, θα επαναλάβω τώρα, το βρίσκω μία καταρχήν πολύ καλή αφετηρία να συζητήσουμε το θέμα, και θα ήθελα λίγο να σε προκαλέσω να μας ξαναπείς τι σου λείπει σε αυτό. Ωραία. Δεν με πείθει φαινομενολογικά. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι οι εκπληκτικές περιγραφές του εν λόγω βιώματος που μας δίνει ο Χάιντεγκερ για μένα συνιστούν το προφίλ μιας καταθλιπτικής διάθεσης. Δηλαδή μιας διάθεσης όπου κάποιος έχει ένα αρνητικό αφέκτ διότι δεν τον έλκει κάποια αξία. Έχουν καταρρεύσει τα κανονιστικά πλαίσια του τρόπου με τον οποίο προσανατολίζεται στην πραγματικότητα. Θα μπορούσε αυτό να καταστεί εναγώνιο ως βίωμα εάν κάτι διακυβεύεται. Για να διακυβεύεται όμως κάτι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχει μία εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα θα είναι ενεργηματικού χαρακτήρα. Δηλαδή ένα ενέργημα θα πρέπει να είναι μετέωρο, και ο λόγος που μετεωρίζεται είναι ότι δεν μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι αξίζει να κάνουμε το άλμα. Ή δεν ξέρουμε αν πρέπει το άλμα να είναι προς τα μπρος ή προς τα πίσω. Αυτό είναι και το δίλημα του Κίρκεγκορ. Ο Σάρτρ το επιλύει με τον γνωστό του αυθαίρετο τρόπο, αλλά πολύ ευφυή, ότι μόνο προς τα μπρος προχωράει ο άνθρωπος, διαρκώς παράγοντας οντότητες, μεταξύ των οποίων και τον εαυτό του. Δεν βλέπω ένα άλλο παράδειγμα από τον Χάιντεγκερ που με έχει απασχολήσει όσο λίγο μπορώ να τον κατανοήσω. Η ανία, ο τρόπος που συζητά το βίωμα του χρόνου που δεν περνά όταν περιμένεις το τρένο σε έναν έρημο σταθμό κάπου στην επαρχιακή Γερμανία. Τι βιώνεις εκεί? Είναι μια συνειδητοποίηση της ύπαρξης, του είναι. Και από αυτή την άποψη αποκαλύπτεται κάτι. Αυτό από μόνο του όμως δεν θα καταστεί ένα αγώνιο βίωμα, κατ' εμέ, εάν δεν υπάρχει ένα στοίχημα στο οποίο ρισκάρω τον εαυτό μου. Εκεί αναδύεται η αγωνία, σύμφωνα με εμένα. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει ότι το γερμανικό angst δεν περιλαμβάνει αυτές τις διαστάσεις. Επειδή όμως συναντάμε στην βιβλιογραφία πολλούς ψυχοθεραπευτές, ψυχαναλυτές υπαρξιακής εκκίνησης, που υποστηρίζουν ότι όλη αυτή η συζήτηση βοηθά μεθοδολογικά τη δουλειά τους, προσπαθώ να δω πώς αυτό το χαϊντεγκεριανό πλαίσιο μπορεί να συνδυαστεί με αυτό το οποίο ονομάζουμε anxiety. Και πιστεύω ότι είναι σημείο εκκίνησης,
γιατί είναι σημείο κίνησης για μένα. Γιατί παρά τις όποιες απορίες έχω όταν διαβάζω Χάιντεγκερ, η πολύ απλή σκέψη του, όπως την κατανοώ εγώ, για τον Befindlichkeit, που έχει να κάνει με το, δεν ξέρω, το Wie befinden Sie sich, πώς είσαι, πώς βρίσκεις τον εαυτό σου. Εκεί έχουμε την θυμικότητα του είμαι, στο Wie befinden Sie sich. Αυτό είναι μια εκπληκτική ενόραση του Χάιντεγκερ. Αλλά δεν έχει τον πραξιακό χαρακτήρα που θα ήθελα να έχει. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ αυτή τη συζήτηση. Κατά πόσο είναι ορθή η ερμηνεία μου, βέβαια, είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει. Ο Γιάννης Ζήμπη. Α, καλύφθηκες. Καλύφθηκες. Okay. Μισό λεπτό να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, αν δεν υπάρχει τώρα άλλο σαν μία. Επειδή έχεις τονίσει πάρα πολύ το συσχετισμό ρίσκου με την έννοια της αγωνίας, στην περίπτωση που έχεις το αντίθετο της αγωνίας, αυτό που είπες, ευθυμία, υπερβολική ευθυμία, θα έλεγες ότι και εκεί υπάρχει κάποιο ρίσκο? Ναι. Πώς? Πώς, okay. Okay. Πραγματικά ευτυχής είμαι, καθώς περιμένω να ξαναδώ την Εύα, όταν ανακοινώνεται ότι το τρένο πλησιάζει, όταν το βλέπω να φτάνει στην πλατφόρμα, πλην να ανοίξουν οι πόρτες. Μετά θα πρέπει να πάρω τις βαλίτσες, να βρω ταξί, να αρχίσω να λέω κάτι έξυπνο. Μετά προσγειώνομαι στην πραγματικότητα. Η εφορία είναι αυτή η ανορθόλογη, αλλά απόλυτα εύλογη απόπειρα του είναι μου να έχει όλο το good without the cost. Και έτσι είναι ο άνθρωπος, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό, οπότε και εκεί υπάρχει αυτό το προζέ, υπάρχει αυτό το σχέδιο. Χωρίς βέβαια να είναι κάτι διαδικαστικό, διότι αν ήταν τότε πραγματικά δεν θα με έγινε. Τι θα συμβεί? Ναι, πάντα μικρόφωνο, μισό λεπτό. Πάμε λίγο στην εισαγωγή, στη μεταφυσική, που μιλάει πολύ για το καταδαμάζω, το όντως, το όν και το καταδαμάζει συνεχώς, εκεί που υπάρχει αγωνία, δεν βλέπεις πουθενά να υπάρχει ζωή. Υπάρχει μια ένα χίνδυνο, ας πούμε, να καταδαμάζει τα πάντα. Πολύ ωραία, ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Συναφές με αυτό το ζήτημα, και αποτελεί μια διάσταση με την οποία δεν έχω ασχοληθεί και γενικά δεν έχει αναλυθεί όσο θα έπρεπε στη βιογραφία, είναι η χαντιγκεριανή προσέγγιση στο ερώτημα του γιατί να υπάρχουν τα ότα και όχι το τίποτα. Διότι αυτή, αν θέλετε, μας επανασυνδέει με τον αρχικό πλατωνικό θαυμασμό. Όπου το θαυμάζει είναι και το απορρίν. Αλλά το απορρίν αυτό δεν είναι αρνητικό. Δεν είναι μια απελπισία. Είναι μια συνειδητοποίηση ορίων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μία αξία εκεί έξω που επιχειρείς να συλλάβεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εκεί στην εισαγωγή, στην μεταφυσική, πώς θα πρέπει να δούμε. Διότι εκεί δεν έχουμε τον Heidegger του textbook, του εγχειριδίου πόλη. Εκεί έχουμε μία άλλη διάσταση. Έχω μία ερώτηση πάνω. Σας καλώ πάτια. Ευχαριστώ. Εντάξει, όχι τόσο ερώτηση, όσο έτσι κάπως για τη συζήτηση. Να πω καταρχάς ότι περίμενα ότι θα είναι ενδιαφέρουσα η ομιλία, αλλά όχι τόσο ενδιαφέρουσα για όλους εμάς τους χαϊντεγκεριανίζοντες, χαϊντεγκεριανούς, δεν ξέρω εγώ. Θύμισα να τον κεράσω. Μου άρεσε εμένα η σύνδεση πάντως με το ψη κομμάτι, δηλαδή κάπως μια συνομιλία, ας πούμε, της φιλοσοφίας με το ψυχοκομμάτι. Νομίζω ότι
Αυτή η έννοια, συμφωνώ πάρα πολύ, η έννοια της Befindlichkeit είναι και για μένα πολύ σημαντική, ας πούμε, στο Heidegger και πολύ, το πιο σημαντικό contribution, νομίζω, που έχει κάνει. Όμως, νομίζω ότι η αγωνία δεν είναι, είναι ένας τρόπος, ας πούμε, έτσι, της Befindlichkeit, δεν είναι η Befindlichkeit. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η έβρεση, για να το πούμε στα ελληνικά λίγο, για να... αυτή η έβρεση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, ας πούμε, έτσι, μαζί με το είναι, ας πούμε, αποκαλύπτεται στην Befindlichkeit, αποκαλύπτεται αυτό το ότι αναφέρει στην παράγραφο 29. Δηλαδή, ότι μπορεί να μην αποκαλύπτεται το περιεχόμενο αυτής της έβρεσης, αλλά αποκαλύπτεται αυτό το das, ας πούμε, ότι βρίσκεται το design εδώ και του συμβαίνουν πράγματα, κατανοεί πράγματα. Αυτό εγώ νομίζω, και αυτό καταρχάς είναι διαφορετικό από το ότι είναι μεταφυσική, συγγνώμη, που έχει πιο επιστημολογικό, ας πούμε, επιχείρημα εκεί. Χρησιμοποιεί την αγωνία για να στηρίξει κάτι σε σχέση με, με την επιστήμη. Όμως, στην παράγραφο 29, το θέτει μεθοδολογικά, ας πούμε, πριν την κατανόηση, ότι βρισκόμαστε με κάποιο τρόπο στον κόσμο και το είναι, ας πούμε, σχετιζόμαστε με το είναι, αλλά ως προς το ότι. Πριν ακόμα προσδιοριστεί το πώς και το τι, το β και το βάς. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που είπατε πριν, σε σχέση με την αγωνία, πώς μπορεί να την εκμεταλλευτούμε, ψυχαναλυτικά, ας πούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε, σε σχέση με το περιεχόμενο. Δηλαδή, αν η θεραπεία της αγωνίας έχει σχέση με το περιεχόμενο, με το τι περιεχόμενο θα δώσουμε, ή ίσως να έρχεται μέσα από ακριβώς την αφαίρεση, ας πούμε, περιεχομένου. Ότι ακριβώς εκεί που δεν μπορώ να δώσω περιεχόμενο, δεχόμενος δηλαδή την αγωνία που βιώνω, ενσωματώνοντάς την, κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Θα πρέπει να αναστοχαστώ σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την υπόθεση. Αντί να απαντήσω, θα ευθέως ίσως θα πρέπει να σας δώσω ένα, εν συντομία έστω, ένα πλαίσιο για αυτό το κείμενο. Okay. Το πλαίσιο είναι αυτό της διαμάχης σχετικά με τη φύση των θυμικών φαινομένων στην τρέχουσα φιλοσοφία του νου, εντός της αναλυτικής αγγλοσαξονικής σκέψης. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν πλέον κάποιες αποκρυσταλλωμένες θεωρίες για το τι είναι ένα θυμικό φαινόμενο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ένα θυμικό φαινόμενο είναι μια αξιολογική θέση. Ο φόβος είναι μία αξιολογική κρίση ότι κάτι πραγματικά έχει σημασία για μένα. Η ανακουσία αυτής της αξιολογικής κρίσης δεν υφίσταται το συναφές συνέστημα. Μία άλλη άποψη είναι ότι τα συναισθήματα είναι το πώς αισθάνεται το σώμα μας όταν βιώνει ένα θετικό ή αρνητικό ερέθισμα το περιβάλλον. Και υπάρχουν και πολλές άλλες. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν θέτουμε το ζήτημα το τι είναι οι διαθέσεις, δημιουργούνται διάφοροι γρίφοι, διότι ο μόνος τρόπος που έχουμε μάθει να μιλάμε για τα θεμικά φαινόμενα είναι συνδέοντας μηχανικά το εντός και το εκτός. Και οι διαθέσεις, και εδώ είναι η μεγάλη σπουδαιότητα του Heidegger, φαίνεται να μην είναι ούτε σε ένα καρτεσιανό εντός, ούτε σε ένα νατουραλιστικό εκτός. Είναι στο ενδιάμεσο. Και μετέχουν και στα δύο. Τώρα, πώς μπορεί να κατανοηθεί αυτό? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μας παραπέμπουν στη διαμάχη γύρω από το self-consciousness εδώ. Αλλά νομίζω ότι ο ορθός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των θεμελιωδών ενοιολογικών ζητημάτων είναι άλλος. Κατά την άποψή μου, θα το πω στα αγγλικά, όπως το... A mood is an emotion that dares not speak its name. Εντάξει. A mood is an emotion that dares not speak its name. Είναι ένα
συνέστημα που δεν τολμά να πει το όνομά του. Γι' αυτό και όταν η θεραπευτική προσέγγιση επιτυγχάνει να κάνει το υποκείμενο να μιλήσει, αργά ή γρήγορα κάπου οδηγείται. Διότι μορφοποιείται η διάθεση σε συνέστημα. Οπότε μετά μπορεί να έχουμε μία συζήτηση. Όχι απαραίτητα μία χαρούμενη συζήτηση, μία συζήτηση που εύκολα θα επιληθεί, αλλά να έχουμε ένα πλαίσιο διαφωνίας, συμφωνίας. Γιατί το πιστεύω αυτό? Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν είμαστε externalists, όσον αφορά το meta-content, στο σε απλά ελληνικά όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή, εάν πιστεύουμε όντως ότι δεν έχουμε έμφυτη γνώση πραγματολογικού περιεχομένου και ότι μόνο η εμπειρία, τώρα τι ακριβώς είναι εμπειρία, μεγάλη συζήτηση, αλλά μόνο με την εμπειρία αποκτούμε γνώση της πραγματικότητας, και αυτό αφορά όχι μόνο το γνωσιακό επίπεδο, το επίπεδο περιεχομένου της σκέψης. Αν δηλαδή όλα είναι συνειδησιακή λειτουργία προς την πραγματικότητα, τότε προείσταται το συνέστημα της διάθεσης. Πρώτα υπάρχει δηλαδή η σχέση μου με ένα αντικείμενο το οποίο διάκειται προς εμένα θετικά ή αρνητικά, το οποίο είναι συνέστημα, και κατόπιν έχουμε αυτό επεξεργαζόμενο από εμένα για διάφορους λόγους. Και εδώ βέβαια η ψυχανάλυση μπορεί να μας πει πάρα πολλά πώς λειτουργούν οι άμυνες, πώς λειτουργούν δεν ξέρω τι, οι καταστολές και οι αναχαιτήσεις. Κατόπιν αυτό αποκτά την διάρκεια μιας διάθεσης. Ναι, βεβαίως. Μισό λεπτό να σας δώσουμε το μικρόφωνο, μόνο για να ακουστείτε παντού. Αναφέρατε ότι η απόλυτη στιγμή ευτυχίας είναι τη στιγμή που έχουμε μια προσδοκία, δηλαδή δεν είναι κάτι πραγματικό, είναι η αναμονή κάποιου πράγματος το οποίο εμείς το έχουμε επενδύσει και κάποια στιγμή έρχεται η προσγείωση στην πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ, ίσως λανθασμένα, ίσως να μην κατάλαβα όλο τον όρτιμά σας, τη σκέψη σας, ότι η ευτυχία είναι τη στιγμή που ακριβώς έχεις πλήρη επίγνωση της καταστάσεως, χωρίς να δημιουργείς, να έχεις ψευδεστήσεις, και όχι η προσμονή μιας ωρεοποιημένης κατάστασης. Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο, σχετικά με την αγωνία ως μία πρόνοια της φύσης, τώρα σχηματικά μιλάω, προκειμένου να κινητοποιείται ο άνθρωπος στα δεδομένα πλαίσια του πεπερασμένου που έχει, να τσεκάρει, να σταθμίζει αν η ζωή που διανύει είναι ποιοτική με βάση τα θέλω του, πάντα έχοντας στο νου του ένα τέλος, ότι θα φτάσει κάποια στιγμή που θα είναι η ανυπαρξία. Θα πρέπει προς αυτά τα χρονικά πλαίσια να βιώσει μια ποιοτική ζωή που θα ανταποκρίνεται στα θέλω του. Μήπως η αγωνία λοιπόν είναι και μια πρόνοια της φύσης να είναι σε γρήγορση ο άνθρωπος, να ανταποκριθεί, να μην επαφίεται, να μην ξεχνιέται, να εκπληρεί τα θέλω του. Ωραία. Ωραία. Και τα δύο ζητήματα είναι σημαντικά όσον αφορά το πρώτο. Θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ ευτυχίας και εφορίας ή ευθυμίας. Η εφορία ή η ευθυμία είναι εθνικές καταστάσεις, η ευτυχία είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όσον αφορά το δεύτερο, συμφωνώ και έχει πιστοποιηθεί με διάφορους τρόπους και υπάρχουν πλήθος ερευνών που δείχνουν τις θετικές διαστάσεις της ικανότητας του να νιώθεις αγωνία, ερχόμενος αντιμέτωπος με ένα απαιτητικό έργο, και πώς αυτό αυξάνει την εγρήγορση, την επινοητικότητα κλπ. Κλπ. Και βέβαια πέρα από όλα αυτά υπάρχει και ο Miles Davis που λέει «If you're not nervous, you're not paying attention». Okay. Δηλαδή, αν είσαι τελείως χαλαρός, κάτι δεν καταλαβαίνεις. Η αγωνία είναι εκεί για να μας κάνει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και αυτό
είναι και ένας από τους λόγους που θεωρώ προβληματικό ότι σε ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης η αγωνία αυτομάτως θεωρείται διαταραχή. Δεν είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι σοβαρή διαταραχή, αλλά δεν είναι πάντα διαταραχή και μάλιστα σοβαρή. Μισό λεπτό, Βική. Αμέσως μετά. Ναι, μισό λεπτό, να σας δώσουμε το μικρόφωνο μόνο. Πάνω σε αυτό είναι. Και εγώ ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπατε σε σχέση με τις έννοιες της αγωνίας, της εφορίας και όλες αυτές οι έννοιες δεν είναι συνδεσμένες με την σχέση του ανθρώπου με τον θάνατο και τις διαβαθμίσεις βέβαια του θάνατου. Έναν πραγματικό θάνατο, έναν επίφοβο θάνατο, να φοβηθεί κανείς τον θάνατο, αγωνιά κανείς για τον θάνατο. Ξεγελάει τον θάνατο και καμιά φορά τον διασκεδάζει κιόλας, εξορκίζοντάς τον. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι ένας πυρήνας δυνατός στην ύπαρξη του ανθρώπου και προσδιορίζει αυτές τις τα mood και όλα. Δεν είναι μόνο οπτικά, αλλά είναι βαθιά οντολογικά. Ωραία. Σκέφτομαι, ίσως. Ωραία. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα έλεγα το εξής. Η αγωνία εν σχέση με το θάνατο είναι ένα κέριο θυμικό συμβάν σε ένα όριμο, σε ένα θυμικά όριμο πρόσωπο. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό θα κατέτασε την αγωνία προς τον θάνατο σε ένα θεμελιώδες συνέστημα. Διότι τώρα βέβαια αυτό έχει να κάνει με τι νοούμε ως θεμελιώδες στην τρέχουσα ψυχολογική έρευνα. Από όσο μπορώ να καταλάβω, επειδή χρειάζεται μια ορισμένη εξέλιξη γνωσιακά, αντιληπτικά, θυμικά για να συνειδητοποιήσει κάποιος τη δυνατότητα απουσίας κάθε δυνατότητας, την δυνατότητα ανυπαρξίας και την αστικιοποίηση ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να πεθάνει το θάνατό μου για μένα. Αυτό θέλει κάποια ωριμότητα. Δεν είναι ένα θεμελιώδες συνέστημα με την έννοια που είναι θεμελιώδης ο φόβος ας πούμε του αγνώστου. Υποτίθεται ότι ο φόβος του αγνώστου με διαφορετικό τρόπο μπορεί να τον βιώσει έναν ήπιο και ένας όριμος ενήλικας. Θα είναι διαφορετικό το άγνωστο στην κάθε περίπτωση. Οπότε, πιστεύω ότι η έννοια της αγωνίας συνδέεται με το θέμα, αυτό που θέξατε, το θέμα του θανάτου. Δεν είναι σαφές στο νου μου πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος συναφές έρευνες που πιστοποιούν ότι η ηλικιακή ομάδα με τα ετωνότερα συμπτώματα εναγώνιας εμπειρίας είναι η εφηβεία. Όπου εκεί και η συνειδητοποίηση της προσωπικής διάστασης του θανάτου εμφανίζεται για πρώτη φορά. Οπότε με κάποιο τρόπο αυτά έχουν ένα βαθύ κοινό τόπο. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και με ένα ψημα, κάτι που είπατε τώρα πριν λίγο που σαν να εννοήσατε ότι η αγωνία είναι μια διάθεση, τέλος πάντων διάθεση την έχετε χαρακτηρίσει, την οποία καλό είναι να έχουμε, αν μη τι άλλο, κατά καιρούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχοντας κατά νου το Σπινόζα και αυτή τη διάκριση που κάνετε μεταξύ χαρούμενων και λυπημένων παθών, εάν την αγωνία, σε ποια πλευρά θα την κατατάσσετε, έστω και αν δεν πρόκειται για πάθος. Έχω μια υποψία, θα την κατατάσσετε από την πλευρά, ας το πούμε, με σπινοζικούς όρους, από την πλευρά της λύπης. Αυτό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με αυτό που είπατε, ότι με τη διάκριση μεταξύ αγωνίας και άγχους, αν μπορείτε λίγο, επειδή ακριβώς και στα γερμανικά, ο Φρόιτ παραδείγματος χάρη μιλάει για angst και άμα πάει κανείς σε μια κατεύθυνση τέτοια ψυχιατρικο-ψυχαναλυτική, τέλος πάντων που δεν είναι το ίδιο, προφανώς θα. Οπότε, αν μπορείτε λίγο να. Γιατί ας πούμε και ο Φρόιτ αυτό που ονομάζει angst, έτσι, που το διακρίνει και από το φόβο κτλ.
Ναι, νομίζω ότι θεωρεί ο Φρόιντ ότι είναι κάτι από το οποίο εμείς οι άνθρωποι καλό είναι να προσπαθούμε τουλάχιστον να απαλλαγούμε, έτσι, χωρίς ωστόσο να έχει μια καθόλου πεζή προσέγγιση στο angst, δηλαδή το διακρίνει πολύ ωραία από το φόβο κτλ. Κτλ. Οπότε αυτά τα δύο έτσι βασικά ερωτήματα έχουμε να κάνω. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε. Η αγωνία είναι στα μη ευχάριστα θυμικά φαινόμενα, αν το θέσουμε πολύ απλά, δηλαδή άσπρο ή μαύρο, θετικό ή αρνητικό, ευτυχές ή δυστυχές. Είναι στη μία πλευρά αυτού του διαχωρισμού, αλλά αυτό, εάν δεν κατανοηθεί ορθά, οδηγεί στη σύγχυση μεταξύ αυτού που ονομάζουν anxiety και depression, το οποίο δημιουργεί ενοιολογικά, σοβαρά ενοιολογικά και προφανώς θεραπευτικά προβλήματα. Γιατί, για να το δούμε αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε, ας πούμε, τη φρουιντική προσέγγιση. Χωρίς να είμαι ειδικός στον Φρόιντ διόλου, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και όταν ο Φρόιντ επιχειρεί να δώσει σαφείς απαντήσεις, οδηγείται σε ζεύγη ενοιολογικά. Μιλάμε για obsessive compulsive disorders. Μιλάμε για κατατονικές και υπερδιεγερτικές εκφάνσεις στην πορεία μιας κλινικής περίπτωσης. Και αυτά δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Είναι σαν ένας, αν θέλετε, χορός που κάνει όποιος βιώνει αντίστοιχες θυμικές καταστάσεις, που από τη στιγμή θα κάνει το πρώτο βήμα, θα πρέπει να κάνει και το δεύτερο βήμα. Και κάποιες φορές το πρώτο βήμα είναι αρνητικό, το δεύτερο έχει μια θετική θυμική χρειά. Και αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται, αν δεν επισκεφτεί τελικά τον ψυχαναλυτή, τον ψυχίατρο, για να σπάσει την επανάληψη. Οπότε δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Τώρα, όσον αφορά την φρουιντική προσέγγιση, όπως γνωρίζετε, ο Φρόιντ, μιλώντας για το angst, πέρασε από διάφορα στάδια επεξεργασίας. Σε μια πρώτη φάση του angst είναι σαφές τον Φρόιντ, έχει να κάνει με τη μη ολοκλήρωση μιας σεξουαλικής ενέργειας. Όταν αυτό δεν ολοκληρώνεται, δεν διοχετεύεται, παραμένει ένα θυμικό φορτίο, το οποίο εκφράζεται εν αγώνια. Στη μέση περίοδο του έργου του, η θεωρία αυτή συνδέεται με τα όσα λέει σχετικά με το ego και το it. Και εκεί έχουμε την περίφημη συζήτηση για το πώς αναπτύσσεται το repression. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι, κατά την άποψή μου, ότι με το που φτάνουμε στην τρίτη περίοδο της φροηδικής επεξεργασίας του angst, ο Φρόιντ όλο και περισσότερο φαίνεται να συγκλίνει με αυτό το οποίο συναντάμε και σε υπαρξιακούς ψυχαναλυτές. Όπως είναι ο Γιάσπερς και όπως θα είναι κατόπιν ή μετά τον Σάρτρ και τον Μπιν Σφάγκερ θεραπευτές. Δηλαδή ότι η αξία της αγωνίας έγκυται στο ότι είναι ένα ανασκοπικό φαινόμενο το οποίο δεν κατευθύνεται στο παρελθόν. Μπορεί η πηγή του να είναι σε ένα τραυματικό ή άλλο συμβάν του παρελθόντος, αλλά αποβλεπτικά δεν είναι όπως η αισχήνη ή όπως η ενοχή. Είναι κάτι διαφορετικό η αγωνία. Η αγωνία έχει να κάνει με το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά αυτό είναι μία όρημη κατάκτηση της φροηδικής σκέψης, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, διότι αυτό συγκλίνει με αυτά που πιστεύω εγώ. Και σε αυτό νομίζω έγκυται επίσης και το γεγονός ότι η αγωνία είναι πολύ πιο δύσκολο να ενοιολογηθεί φιλοσοφικά. Διότι έχουμε ένα υλικό, χρησιμοποιώντας την κλασική λογιανή αντίληψη και την προσωπική ταυτότητα, επεξεργαζόμαστε όλα τα θυμικά φαινόμενα με βάση την καταγωγή τους. Οπότε, η υπερηφάνεια, η ταπεινοφροσύνη, η αισχήνη και η ενοχή προσφέρονται σε αυτή την ανάλυση. Όταν έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα τα οποία προϊκάζουν κάτι, τα πράγματα μπερδεύονται. Και ουσιαστικά η συζήτηση δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν τον Καντ. Μετά τον Καντ. Γι' αυτό και μετά τον Καντ έχουμε τον Κίκερμπεργκ. Και μετά τον Κίκερμπεργκ έχουμε όλους αυτούς. Δηλαδή είναι αρκετά
καινοφανές στην ιστορία της σκέψης, το ζήτημα της αγωνίας ως τέτοιο. Έχουμε χρόνο για μια τελευταία ερώτηση, αν δεν υπάρχει. Ναι, μισό λεπτό να σας δώσω τον χρόνο. Εγώ θα προσεγγίσω λίγο το θέμα από μια νατσουραλιστική, φυσικαλιστική οπτική. Θέλω να υποθέσω ότι οι νευροεπιστήμες, η ψυχιατρική, η φιλοσοφία του νου καταπιάνονται με αυτό το ερώτημα της αγωνίας και προσπαθούν με τα δικά τους μεθοδολογικά εργαλεία, ενδεχομένως τις αποκρίσεις, οι χημικές διαδικασίες του κεφάλου κτλ. Κτλ. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε ενδεχομένως και στις φιλοσοφικές ερμηνείες για την αγωνία ή τις ψυχαναλυτικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ παλιές, με τις ερμηνείες που δίνουν για την αγωνία οι αυτές οι επιστήμες που είπα, οι σύγχρονες επιστήμες, οι νευροεπιστήμες, ακόμα και η φιλοσοφία του νου. Κατά πόσο π.χ. η αγωνία στον Χάιντεγκερ μπορεί σήμερα να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την ερμηνεία της αγωνίας, όπως το βλέπουν ενδεχομένως και με λάθος τρόπο. Δεν είναι παίρνω θέση, δεν κάνω αξιολογική κρίση, οι φυσικές επιστήμες. Αυτό. Ωραία. Στην τρέχουσα συζήτηση, ευτυχώς, έχουν λυθεί κάποια στεγανά. Και διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας ψυχολόγους, νευρολόγους, νευροεπιστήμονες, ότι έχουν γνώση της φαινομενολογικής παράδοσης. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Διότι όταν στείλουμε μία έρευνα σε ένα εργαστήριο και οι άνθρωποι που κάνουν αυτό είναι εξαιρετικά ευφυείς συνήθως στους τρόπους που προσπαθούν να ελέγξουν διάφορα φαινόμενα, θα πρέπει να έχουν μία αντίληψη του τι είναι αυτό το οποίο ψάχνουν. Και δεν χρειάζεται κάποια ενοιολογική δουλειά, η οποία δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να γίνει παρά μόνο φιλοσοφώντας. Δηλαδή θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι είναι αυτό το οποίο εννοούμε όταν λέμε ότι θέλουμε να διακρίνουμε τον παθητικό, τον ενεργητικό φόβο. Ας πούμε υπάρχει μια συζήτηση για το ποιες είναι οι νευρονικές διαδρομές στο passive fear από το active fear. Μια δύσκολη συζήτηση. Και έχουμε κάνει πρόοδους ακριβώς διότι οι ερευνητές έχουν αρχίσει και κατανοούν καλύτερα τι είναι αυτό που ψάχνουν. Οπότε υπάρχει μία διεπιστημονικότητα και συνεργασία προς όφελος όλων. Αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον ομιλητή μας, τον σημερινό, τον Αντώνη Χατζημοϊσή. Να επιθυμίσουμε ότι η επόμενη συνάντησή μας, επειδή φέτος το εργοτάξιο έχει γίνει μηνιαίο, είναι 13 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Σακριώτη. Το θέμα θα είναι η κριτική του γερμανού φιλοσόφου Αντόρνο στο Χάιντεγκερ. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.